Μάχη στήθος με στήθος δίνουν η Ρεπουμπλικανική Αριστερά του Οριόλ Γιουνκέρας και το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Σαλβαδόρ Ρίγια για την πρωτιά στις καταλανικές εκλογές. Όπως προκύπτει πάντως τόσο από τα exit poll όσο και από τα επίσημα αποτελέσματα, ο πραγματικός νικητής των εκλογών θα είναι το αυτονομιστικό κίνημα, καθώς οι παρατάξεις που τάσσονται υπέρ της απόσχησης της Καταλωνίας μπορούν να εξασφαλίσουν άνετη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το exit poll που μετέδωσαν η Ισπανική Δημόσια Τηλεόραση και το καταλανικό TV3, το κόμμα του Γιουνκέρας θα εκλέξει από 36 έως 38 βουλευτές έναντι των 34 έως 36 που αναμένεται να εκλέξει εκείνο του Ίγια. Αυτό σημαίνει ότι με την άθρηση των εδρών τους, η Ρεπουμπλικανική Αριστερά και το Κέντρο Δεξιό μαζί για την Καταλωνία της Λάουρα Μπόρας μπορούν να φτάσουν το όριο των 65 εδρών που απαιτείται για την απόλυτη πλειοψηφία. Κάτι που δεν ισχύει για το Σοσιαλιστικό Κόμμα και τις παρατάξεις που αντιτίθενται στην αυτονόμηση. Κατά τα άλλα, το ακροδεξιό Vox μπαίνει άνετα για πρώτη φορά στην Καταλανική Βουλή, αφήνοντας πίσω του τόσο τα περιφερειακά παρακλάδια του Podemos και του Ciudadanos, όσο και το Λαϊκό Κόμμα. Η πανδημία αναπόφευκτα επηρέασε την εκλογική διαδικασία όπως αναμενόταν, εκτοξεύοντας την επιστολική ψήφο κατά 300%, αλλά και την αποχή, που αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το 45%.